Ένα ανδρόγυνο από τον συνοικισμό Φράστα των Αγνάντων βρήκε τραγικό θάνατο το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Ιωαννίνων Πραμάντων. Ο οδηγός του γιοταχή οχήματος, Στέφανος Σταύρος, 68 ετών, ενώ οδηγούσε με κατεύθυνση τα Ιωάννινα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Αυτό πέρασε δίπλα από τα προστατευτικά παραπέτα και ακολούθησε μια τρελή πορεία σε γκρεμό 70 και πλέον μέτρων. Στο τέλος της πορείας, τόσο ο οδηγός όσο και η σύζυγός του, Λαμπρινή Σταύρου, που επέβαινε στο αυτοκίνητο, κατέληξαν μακριά από αυτό, έχοντας τραυματιστεί θανάσιμα. Κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ έχει ήδη ανασύρει την γυναίκα που επέβαινε στο αυτοκίνητο και ήταν η σύζυγος του οδηγού. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται η επιχείρηση ανάσυρσης του οδηγού που επίσης είναι νεκρός. Ένας οδηγός που ακολουθούσε το όχημα του άτυχου ζευγαριού ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική που έφτασαν λίγη ώρα αργότερα και διαπίστωσαν πως και οι δύο επιβάτες ήταν νεκροί. Ακολουθούσα το αυτοκίνητο αυτό για 3 χιλιόμετρα από πίσω, γιατί εγώ είμαι ταχυδρόμος εδώ στην περιοχή. Δεν έτρεχε ο άνθρωπος ιδιαίτερα. Ας πούμε, τρίτη ανέβαινα πάνω, όπως και δεν ανεβαίνω αλλιώς το αυτοκίνητο σε αυτή την περιοχή. Ξαφνικά έκοψε το τιμόνι δεξιά εδώ για να πάρει τη στροφή. Και βλέπω, εγώ μιλούσα στο κινητό. Όσο να κλείσει το κινητό, ξαφνικά βλέπω το αυτοκίνητο να φεύγει κάτω. Τίποτα, έτσι. Σε μηδέν χρόνο, κινηματογραφικά, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω, τι έπαθε. Ούτε η ταχύτητα, ούτε και η δεν υπήρχε θέμα ταχύτητα. Όχι, η αληστερότητα είχε, ήταν λίγο βρεγμένος ο δρόμος, αλλά δεν φαντάζομαι ότι δικαιολογούσε η ταχύτητα που είχε να φύγει το αυτοκίνητο κάτω. Τώρα ή κάνει εγκεφαλικό έπαθο άνθρωπο, καρδιά, δεν ξέρω τι να πω.